Καλημέρα και ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε σε τόσο σύντομη ειδοποίηση για να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου. Γιατί ήταν τόσο το κάναμε βιαστικά? Διότι συνέπεσε σήμερα να είναι στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, και η κυρία Γιαντσή, δόκτωρ λιμενολόγος φυγανικός από το Πολυτεχνείο, και ο δόκτωρ καθηγητής κύριος Παπαντονίου από το ΠΑΔΑ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και θέλαμε να δουν κάποια τεχνικά προβλήματα το απόγευμα, θα πάμε να τα δούμε. Και ήθελα να μιλήσουμε πόσο συνεργαζόμαστε με τα πανεπιστήμια. Συνεργαζόμαστε και με το Αιγαίο, αλλά τούτα τα θέματα είναι τεχνικά. Η σχολή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν έχει τέτοια σχολή εδώ πέρα κατάλληλη για να συνεργαστούμε. Άρα αναγκαζόμαστε να πάμε πιο αλλού και στα ιδρύματα που υπήρξαν, το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τι θα δούμε σήμερα? Η κυρία Γιαντσή έχει αναλάβει, η οποία είναι στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Πολυτεχνείου και παλιά μου φοιτήτρια, έχει αναλάβει και μελετάει το λιμάνι του Πλωμαρίου. Το λιμάνι του Πλωμαρίου, που όπως ξέρετε το Πλωμάρι είναι τώρα η πιο ταχαίως ανερχόμενη οικισμός της Λέσβου, Κομόπολη, της Λέσβου. Είναι γεμάτη από τουρισμό, επενδύσεις γίνονται πολλές, αγορές οικοπαίδων, ξενοδοχείων, άρα πρέπει να το προσέξουμε και έτσι πέραν του ότι θα εντός των ημερών θα σας καλέσουμε, θα υπογράψουμε τη σύμβαση για το δρόμο Αγιάσου Μεγαλοχωρίου, το οποίο είναι στο ελεκτικό συνέδριο. Επόμενη, θα σας τα πει και ο Τόμι, η επόμενη σύμβαση που θα υπογράψουμε θα είναι η παράκαμψη του Πλωμαρίου, τα κόκαλα τα γνωστά. Είναι το επόμενο στόχος μας. Αλλά κοιτάμε και το λιμάνι, στο οποίο κάναμε μια πύλη, δεν έχει ευρύ ακόμα τον προορισμό της, διότι οι γείτονες μας Τούρκοι προτιμούν να έρχονται στη Μυτιλίνη, κάποια στιγμή θα το βρει. Έχουμε την υποδομή για να τους δεχτούμε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν θα πάμε εκεί να δούμε κάποια θέματα του λιμανιού με τη Θεοδώρα. Ο κύριος Παντονίου είναι εδώ για δύο θέματα. Δύο ζέοντα θέματα. Ποια είναι αυτά? Ξέρετε ότι στο Πλωμάρι υπάρχει θέμα του κυκλοφοριακού και του πάρκινγκ. Υπάρχουν σχέδια από το Δήμο να μονοδρομηθούν κάποιοι δρόμοι, να οδηγηθούν τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται σε κάποιο άλλο δρόμο. Θέλουμε τα φώτα του να μας πει ποιο είναι το καλύτερο, η καλύτερη λύση. Όπως είναι τώρα, όπως προτείνεται να γίνει, ό,τι μας πει ο καθηγητής. Θα μας δώσει μια έκθεση και θα μας πει ποιο είναι το καλύτερο. Ταυτόχρονα θα πάμε από το Πλωμάρι στο Μόλυβο. Τι πρώτο το πρόβλημα του Μολύβου? Υπάρχει ένα θέμα με την πιάτσα του ταξί. Θα το έχετε ακούσει, τα ακούτε όλα σας. Η πιάτσα του ταξί, είναι τώρα μπροστά από το δημοτικό σχολείο. Και υπάρχουν σκέψεις και εντολές να φύγουν από εκεί. Θα πάω τον καθηγητή και θα του πω, Παναγιώτη, ποια είναι η καλύτερη θέση για το πάρκινγκ, το ταξί. Θα ακούσουμε την επιστήμη ότι πει. Είναι δύο ζέοντα θέματα. Μπορεί να μην σας έχουν φτάσει πολύ στα αυτιά τα θέματα, όμως είναι θέματα που απασχολούν την Ήπεθρο. Ταυτόχρονα, ο Παναγιώτης είναι leader, οδηγεί ένα project που γίνεται ανάμεσα στην περιφέρεια, το Περιφερειακό Ταμείο, το πανεπιστήμιο του, που όποτε μας προτείνει για project, πάντα είμαστε θετικοί, γιατί ξέρω τις ικανότητές του, ξέρω ότι τα φέρει πέρας και ενισχυόμαστε κι εμείς με προσωπικό μέσω των κονδυλίων που παίρνουμε για την περιφέρεια. Και έτσι έχουν σήμερα συνάντηση για αυτό το project. Θα σας μιλήσει ο ίδιος το ΣΜΑΠ εδώ. Και είναι η συνεργάτης του, η μηχανικός και εκείνη, η οποία συνεργάζονται για αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, αλλά κυρίως ήθελα να δω, να σας πω ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, αν δεν είναι ακτομηχανικά ή λιμενικά που μπορώ ενδεχομένως να τα αντιμετωπίσω εγώ, θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Και φέρνουμε τους καλύτερους που μπορούμε να βρούμε στον ελληνικό χώρο. Για το θέμα των λιμένων, νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης ήταν κατατοπιστικός στις τοποθετήσεις του. Από την πλευρά μας, όπως υποσχεθήκαμε, κοιτάζουμε τώρα την παράκαμψη του Αγίου Ισιδώρου και όσο το δυνατόν να κλείσουμε και το θέμα με το Μεγαλοχώρο Αγιάσου. Δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Αύριο θα πάμε να κάνουμε επιθεώρηση στο έργο Νάπη Πελόπη που προχωράει ακάθεκτο. Ακάθεκτο που κατεβαίνει. Ναι. Και έτσι θα είναι. Κώστα. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι η εξωστρέφεια που ζητάει ο Περιφερειάρχης, η Περιφερειακή Αρχή και τα νησιά μας ενισχύεται σε όλους τους τομείς. Με αυτές τις κινήσεις του Περιφερειάρχη να φέρνει τους πιο ικανούς, τους πιο ενδεδειγμένους επιστήμονες να συνεργαστούν με την Περιφέρεια και να μας δίνουν λύσεις και προτάσεις
σωστότερες, νομίζω ότι μας βοηθάει στο να προχωράμε προς το καλύτερο αυτού του τόπου, που είναι και το όραμά του και το όραμα το δικό μας. Και να τους ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου που ήρθαν εδώ πέρα, έχουμε τη συνεργασία και από τη στιγμή που είναι και μαθητές του Περιφερειάρχη ή πρώην παλιό στο παρελθόν συνάδελφοι. Και οι δύο φοιτητές μου. Φοιτητές, ναι. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ικανοί. Ναι, αλλά μην παίρνετε ότι θέλουμε, είναι Καλαματιάνος, τι παίρνουμε μόνο Καλαματιάνος να μας βοηθήσουν. Και προημερών με είχε καλέσει ο Περιφερειάρχης Καλαμάτας, Πελοποννήσου, για να δούμε το θέμα των διαβρώσεων της Καλαμάτας. Άρα είναι αμοιβαίο. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τον κύριο Περιφερειάρχη που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Όπως είπε, υπάρχει ένα ερευνητικό έργο το οποίο έχει να κάνει με τη βιώσιμη κινητικότητα και την κοινοχρησία οχημάτων. Ασχολείται δηλαδή με το πώς θα αλλάξουμε σε κάποιο βαθμό τα μέσα μετακίνησης σε όλη την Ελλάδα και θα πάμε προς ήπιες μορφές μετακίνησης, ποδήλατα, πατίνια και κοινόχρηστα οχήματα. Σε αυτό λοιπόν το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι 7 διαφορετικές χώρες, 9 εταίροι, ανάμεσα στους οποίους είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρουμε καλές πρακτικές. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι στις 7 αυτές χώρες υπάρχει η Νορβηγία και η Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ προχωρημένες σε αυτά τα θέματα και κοινοχρησίας οχημάτων και μικροκινητικότητας, και χώρες πιο μεσογειακές όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ρουμανία, οι οποίες είναι πολύ πιο πίσω. Είμαστε πολύ πιο πίσω. Του χρόνου, τέτοια περίοδο, μπαίνουμε πια στη μέση του έργου. Όλοι οι εταίροι θα έρθουν στην Ελλάδα και θα έρθουν στην περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου. Θα έχουμε ένα summer school το οποίο θα το ετοιμάσουμε και θα είναι σε συνεργασία απόλυτη της περιφέρειας με το Πανεπιστημίου. Παίρνουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, βελτιωνόμαστε και αντίστοιχα και εμείς τους δίνουμε διάφορα στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και για την περιφέρεια και για το κομμάτι του προϋπολογισμού ότι παίρνει πόρους τους οποίους αξιοποιεί και με προσωπικό και με κάποιες μικρές επενδύσεις στο πλαίσιο του έργου, αλλά και για το Πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την περιφέρεια σε αυτά τα έργα. Στο δεύτερο κομμάτι, μεγάλη χαρά να πάμε να βοηθήσουμε. Εγώ είμαι συγκοινωνιολόγος μηχανικός σε διάφορα προβλήματα τα οποία ανέφερε ο Περιφερειάρχης και στο Μόλβο και στο Προμάρι. Όπως είπε, όταν είναι τεκμηριωμένες οι λύσεις και βασίζονται σε δεδομένα, νομίζω θα είναι και οι βέλτιστες δυνατές σε κάθε περίπτωση. Πολλές φορές η μορφολογία και τα χαρακτηριστικά είναι πολύ δύσκολα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πάρουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Καλησπέρα και από μένα. Όπως με σύστησε ο κύριος Μουτζούρης, είμαι λιμενολόγος μηχανικός. Είμαι τη Λέσβος, μάλλον, το δεύτερο νησί, το τρίτο νησί στην Ελλάδα. Η Εύβοια δεν νησί. Ναι, η Εύβοια δεν καταλέγεται. Ναι, πια σαν νησί. Δεν απομονώνεται. Ναι, σύμφωνα με την Ευρώπη δεν είναι νησί η Εύβοια, ούτε η Λευκάδα. Λοιπόν, το δεύτερο λοιπόν νησί της Ελλάδος έχει πάρα πολλά λιμενικά έργα, πάρα πολλά λιμάνια, λιμενικές υποδομές. Ένα από αυτά είναι και το λιμάνι του Πλωμαρίου, το οποίο αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα εδώ και πολύ καιρό. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι και ο χώρος στάθμευσης και ένα άλλο είναι το τι κύμα μπαίνει μέσα στο λιμάνι και τι προβλήματα δημιουργεί. Κατά πρώτο θα κοιτάξουμε να λύσουμε το θέμα του πάρκινγκ και κατά δεύτερο θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για ένα ασφαλέστερο και καλύτερο λιμάνι, το οποίο θα διευκολύνει και το να έρχονται και τα πλοία αυτά που περιμένετε όχι μόνο από την Τουρκία, αλλά και οι περισσότερα γιότ. Δεν ξέρω το πρόγραμμα, αυτό που αναφερθήκατε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την αστική κινητικότητα, τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης. Το έχουμε πολύ ανάγκη εμείς εδώ, στο Βόρειο Αιγαίο, ειδικά στη Μυτιλήνη που έχουμε εικόνα και οι συνάδελφοι. Θα υπάρξουν προτάσεις και συγκεκριμένες προτάσεις για έργα που μπορούν, όχι έργα, για παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν ώστε να βελτιωθεί η εικόνα. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου πώς είναι η δική μας η κινητικότητα. Ναι. Είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάποιες προτάσεις, κάποιες μελέτες, κάτι να αλλάξει. Ναι. Χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Καταρχήν έρχομαι πολύ συχνά στο νησί, οπότε γνωρίζω και τα προβλήματα και από όταν ήμουν στο στρατό, αλλά τακτικά από τότε. Το έργο λοιπόν αυτό είναι στο πρόγραμμα Inter Europe. Το πρόβλημα των ερευνητικών έργων ήταν ότι ήταν πολύ θεωρητικά, το ξέρει
και ο κ. Περιφερειάρχης. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέλει, θέλει να έχουμε πιο πρακτικά έργα και να έχουμε αποτελέσματα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος του έργου, ότι πρέπει να επηρεάσουμε το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με κάποιο τρόπο. Το πώς θα το επηρεάσουμε, το δούμε στην πορεία υλοποίησης του έργου. Με κάποια πρόσκληση, με κάποια χρηματοδότηση, η οποία όμως θα βασίζεται πάνω σε αυτά τα οποία περιγράψετε. Τη μικροκινητικότητα, τη βιώσιμη κινητικότητα, τα πατίνια, τα ποδήλατα. Είναι εντυπωσιακά ενθαρρυντικό το γεγονός ποιο. Αυτή είναι η τρίτη συνάντηση που κάνουμε. Κάνουμε μία συνάντηση κάθε εξάμηνο. Ήταν πολύ διστακτικά στην αρχή να κινητοποιήσουμε τους Δήμους. Σήμερα λοιπόν, συνάντηση, θα βγάλουμε και δελτίο τύπου, το οποίο θα αύριο και όλα θα βγει από την περιφέρεια. Υπήρχαν εκπρόσωποι από όλους τους Δήμους της περιφέρειας. Τα ψαρά μας είπαν ότι ήδη εφαρμόζουν 4 κοινόχρηστα ποδήλατα αυτό το διάστημα. Όχι, τι θέλω να πω. Ότι βλέπετε ότι ξεκινάει μέχρι πριν λίγο καιρό, δεν υπήρχε καν στο τραπέζι να το κουβεντιάσουμε. Βλέπουμε τώρα από πολύ μικρή κλίμακα, ότι ένα πολύ μικρό νησί ξεκινάει και βάζει, τον ενσωματώνει σιγά σιγά και μπορούμε πολύ πιο εύκολα προφανώς να επηρεάσουμε μεγάλες πόλεις και νησί όπως η Μυτιλίνη και η Χίος, στο να αλλάξουν πραγματικά τα χαρακτηριστικά μετακίνηση. Γιατί αυτό που λέμε κοινοχρησία, ναι, μεν μοιάζει λίγο τοπικό ακόμα εδώ, αλλά στην πραγματικότητα γίνονται. Όταν δύο δάσκαλοι πάνε σε ένα χωριό και ξεκινάνε με το ίδιο αυτοκίνητο, στην πραγματικότητα διαμοιράζουν το αυτοκίνητό τους. Ή όταν ήμασταν στρατό και πηγαίναμε τρεις-τέσσερις στη μονάδα μας που ήταν μακριά, διαμοιραζόμασταν το αυτοκίνητό μας. Το ότι δεν το λέμε επίσημα κοινοχρησία και δεν υπάρχει μια εφαρμογή, αυτά βλέπουμε από την Ευρώπη, αυτά καλά παραδείγματα φέρνουμε και μέσα από τον επηρεασμό του ΠΕΠ. Ο στόχος είναι αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι. Είναι σημαντική μας υποχρέωση. Σε ένα καλύτερο δίκτυο μεταφορών, δηλαδή περισσότερα δρομολόγια, λεωφορείων ή κάτι που να εξηγεί. Μπράβο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει η παρέμβαση αυτή μέσα στα 3 χρόνια του υλοποίησης του έργου και μετά υπάρχει. Είναι συν 2 χρόνια για να υλοποιηθεί αυτή η παρέμβαση. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι συμβατικά να πάμε κάτι. Δεν μπορούμε να είναι. Συνοεί με το ΕΣΠΑ. Ναι, αυτή η χρηματοδότηση που γίνεται από το. Προτάσεις να μπορούν να γίνουν από το ΕΣΠΟ. Άρα, χαράσουμε ό,τι να χαράξουμε τα 3 πρώτα χρόνια και μετά μας δίνει το έργο 2 χρόνια να το υλοποιήσουμε. Οπότε εδώ είμαστε και θα πρέπει να το υλοποιήσουμε. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, εμένα με έχει καλύψει ο Παναγιώτης αυτό. Είναι επηρεασμός της πολιτικής για να πάει μετά στην πράξη και να περάσει σε αυτή τη χρηματοδότηση. Χαρούμενο.